Λοιπόν, και πάω στον επόμενο φιλοξενούμενο, ο οποίος επόμενος φιλοξενούμενος είναι καθηγητής βεβαίως και μάλιστα καθηγητής στο Ηνωμένο Βασίλειο, άντε να το πω sick. Όμως ως καθηγητής διεθνών σχέσεων στη νομική και οικονομική σχολή του Πανεπιστημίου του Ανατολικού Λονδίνου, ο κύριος Φούσκας την εβδομάδα που πέρασε, τον έχουμε ξανακούσει εδώ συχνότητα, κατά τη γνώμη μου έγραψε ένα από τα, κατά τη γνώμη μου και σας προτρέπω να το διαβάσετε, ένα από τα αρτιότερα άρθρα που έχει σχέση άμεση με το ευρύτερο περιβάλλον αλλά και τα ειδικότερα ζητήματα των ελληνοτουρκικών σχέσεων στο SL Press. Τίτλος «Το η άνοδος της Τουρκίας και η σημαδημένη τράπουλα». Έχει μέσα μέχρι και τη διακήρυξη της Αθήνας, αλλά έχει κάνει μία ανάλυση με άλλη οπτική και έκρινα ότι καλόν είναι σήμερα που έχουμε όλη την τράπουλα πια και στη λωρίδα της Γάζας και στην Ουκρανία και το Ζελένσκι που τον δέχτηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά Όρμπαν πήρε τα 10 δισεκατομμυριάκια πρώτα για να βγει απ' έξω να μην βάλει βέτο και μετά όταν μπήκε μέσα λέει τα 50 δις που θέλει ο Ζελένσκι να τα δούμε από τον Ιανουάριο. Έχοντας όλη την τράπουλα και επειδή μιλάει για σημαδεμένη τράπουλα ο κ. Φούσκας, έχει ενδιαφέρον να ανοίξουμε λίγο τη βεντάλια. Κύριε Φούσκα, καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας, κύριε Σαχίνη. Ομολογώ, κύριε Φούσκα, ότι το άρθρο σας για μένα είναι μια εξαιρετική αποκάλυψη, χωρίς φόβο, με πολύ πάθος, για μια πραγματικότητα που στην Ελλάδα όχι απλά δεν τη συζητάμε, αλλά μόλις την περασμένη Δευτέρα από φωτογραφίες που είδαμε, σύμπασα η διοίκηση του ΕΛΙΑΜΕΠ, επειδή κατάλαβε τη διακήρυξη των Αθηνών, δεξιώθηκε στα γραφεία της τον Τούρκο πρέσβη. Καταλάβατε. Και επειδή μιλάτε μέσα και για ζητήματα όχι μόνο οικονομίας, αλλά και ήπιας ισχύως, δεύτερη εικόνα. Τρεις μέρες, τέσσερις τώρα, οι Έλληνες γονείς στα σχολιά του Μονάχου είναι στο πόδι γιατί πάνε να κλείσει ένα μεγάλο ελληνικό σχολικό συγκρότημα 700 και βάλε παιδιών. Την ίδια ώρα που η ήπια ισχύ της Τουρκίας στη Γερμανία ανοίγει διαρκώς σχολεία και θρησκευτικά σχολεία ακόμη. Ναι, κύριε Σαχίνη, αυτά όλα που λέτε είναι ένας δείκτης της οικονομικής ευρωστίας, της δημοσιονομικής ευρωστίας της Τουρκίας, που έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτεί τέτοιες προσπάθειες ανά τον κόσμο. Να μην ξεχνάτε ότι η οικονομική βοήθεια της Τουρκίας στις χώρες της Αφρικής είναι πάρα πολύ μεγάλη και ειδικά στην περίοδο της πανδημίας. Ενώ η ελληνική πλευρά αδυνατεί. Η ελληνική πλευρά έχει ένα μεγάλο δημοσιονομικό έλλειμμα, είναι υποκαθεστώς ουσιαστικά των. Όχι δημοσιονομικό έλλειμμα, συγγνώμη. Είναι υποκαθεστώς του νημού. Έχει περιορισμούς η ελληνική δημοσιονομική πολιτική και προσπαθεί να κάνει οικονομία. Η κλασική οικονομική λογιστική. Έτσι, αυτή είναι η ελληνική πραγματικότητα. Και απορώ. Μάλιστα, εντάξει, έχετε δίκιο σε αυτά που λέτε, ότι οι αναλύσεις στην Ελλάδα δεν ακούγονται συχνά όπως οι δικές μου, αλλά οι δικές μου είναι ανεξάρτητες αναλύσεις και είναι προϊόν της επιστημονικής έρευνας που κάνω. Δεν είναι, δηλαδή δεν έχουν καμία ιδεολογική προκατάληψη ή να χρηματοδοτούνται από κάπου. Είμαι ένας ανεξάρτητος ερευνητής και οφείλω να πω αυτά που βρίσκω ερευνητικά. Και το άρθρο λέει το προφανές, ότι η Ελλάδα δεν έχει δικό της παραγωγικό μοντέλο, δεν μπορεί να χτίσει ισχύ, διότι δεν έχει δικό της παραγωγικό μοντέλο. Η Ελλάδα έχει αφήσει την περιφέρεια να ρημάξει, έχει αφήσει τα νησιά του Αιγαίου να ρημάξουν. Δίνω μάλιστα και ένα παράδειγμα της γενέτειράς μου, της Λέσβου, όπου λέω ότι έχει τριπλάσια έκταση από τη Μάλτα, αλλά η Μάλτα έχει πληθυσμό 520.000 ανθρώπους, ενώ η Λέσβος έχει πληθυσμό 74.000 ανθρώπους. Άρα υπάρχει τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα, το οποίο δεν εξετάζεται από τις ελληνικές αρχές. Και από τη στιγμή, λέω, που δεν υπάρχει δημογραφία, οικονομική ανάπτυξη κτλ., δεν μπορεί να υπάρξει και αυτοδύναμη παραγωγή ισχύως, σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα να κρατήσει συνόριο γραμμές. Σημαίνει ότι υπάρχει επίσης πρόβλημα να διαπραγματευτείς. Δεν μπορείς να διαπραγματευτείς από θέσεις που είναι ουσιαστικά σου στερούν τη δυνατότητα να προβάλλεις επιχειρήματα δικά σου με βάση το εθνικό σου συμφέρον. Επίσης, αυτό που θέλω να υπογραμμίσω στο άρθρο και νομίζω ότι
υπάρχουν αναλυτές που σκέφτονται έτσι στην Ελλάδα, δεν θέλω να τα ισοπεδώνω όλα, είναι ότι αυτή τη στιγμή μέσα στο ελληνικό άρχον συγκρότημα εξουσίας υπάρχει και κάτι, αναδεικνύεται συνεχώς και κάτι αυτό που ονομάζω τουρκικό συμφέρον. Πέρα δηλαδή από τους ετεροκαθορισμούς της ελληνικής πολιτικής από τη Γερμανία, από τον αμερικανικό παράγοντα κτλ. Εμφανίζεται δειλά-δειλά, αλλά ουσιαστικά και το γερμανικό συμφέρον, το οποίο είναι, το τουρκικό συμφέρον, το οποίο είναι αλληλένδετο με το γερμανικό συμφέρον και με το αμερικανικό συμφέρον. Άρα δηλαδή αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε ελληνική αστική τάξη και στηρίζεται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που επιχειρούν και έχουν δραστηριότητα στην εσωτερική αγορά της Ελλάδος ή ακόμα και εξαγωγικές επιχειρήσεις κτλ. Είναι ουσιαστικά, δεν μπορούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση μιας ανεξάρτητης αυτοδύναμης αυτοτελούς ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Αυτό αντικατοπτρίζεται στη συμφωνία των Αθηνών, διακήρυξη των Αθηνών, συγγνώμη. Mm-hmm. Δηλαδή μια ανισομερή συμφωνία, γιατί είναι ανισομερής, γιατί κάθε συμφωνία, κάθε νομικό αποτύπωμα, κάθε συμφωνία, κάθε πολιτική μορφή διπλωματίας εκφράζει ένα συσχετισμό δυνάμεων. Αν αυτή τη στιγμή που υποθέσουμε ότι έχουμε την Τουρκία και την Ελλάδα και συγκρίνουμε τα μεγέθη τους σε οικονομικό, πολιτικό, πολιτισμικό επίπεδο, έτσι αναφέρατε για τη μαλακή ισχύ και τα λοιπά και για το τι γίνεται στη Γερμανία με το ελληνικό σχολείο, αν τα συγκρίνουμε αυτά, η απόσταση είναι τεράστια. Πώς περιμένουμε από τον Έλληνα Πρωθυπουργό να πάρει συμφωνία η οποία θα ευνοεί το ελληνικό συμφέρον? Είναι τόσο απλό. Και απορώ διότι αυτό, γιατί δεν έχει γίνει συνείδηση, δεν έχει υιοθετηθεί από την ελληνική διανόηση. Ποια, να μην πάω παραπάνω. Ποια ελληνική διανόηση? Σας είπα παράδειγμα τη Δευτέρα, άρον-άρον μετά τη διακήρυξη, είχαμε ραντεβού γεύμα εργασίας με τον Τούρκο πρέσβη, γιατί πρέπει να δούμε τον think tank, όχι απλά κορυφαίο, το κύριο think tank στη χώρα και ιδίως για τα ελληνοτουρκικά, με τον Τούρκο πρέσβη, για τον, για τον οδικό χάρτη των επόμενων βημάτων. Τι δεν καταλαβαίνετε, κύριε Φουσκά? Μπορεί να ζείτε στο Λονδίνο, αλλά η Αθήνα δεν είναι και σε μεγάλη απόσταση. Ναι, εντάξει, συμφωνούμε. Όμως υπάρχουν και εκτός αυτού του χώρου διανοούμενους, στους οποίους όμως υπάρχουν φωνές. Πολλές από αυτές έρχονται και στις δικές σας εκπομπές, που τις παρακολουθώ και είναι σεμιναριακού επίπεδου, μεταπτυχιακού επίπεδου, θα έλεγα, και σας συγχαίρω. Όμως θα έπρεπε να υπάρξει περισσότερη εντυμότητα στην κατανόηση των ελληνοτουρκικών σχέσεων από πλευράς ακόμα και του ΕΛΙΑΜΕΤ. Μιλάμε για επιστημονική εντυμότητα. Δηλαδή δεν μπορεί να παραβλέπεται ο όγκος της Τουρκίας, το μέγεθος της Τουρκίας, το οικονομικό μέγεθος, το ΑΕΠ της Τουρκίας, κύριε Σαχίδη. Θέλω να διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα για να καταλάβει ο κόσμος, και τον προτρέπω να διαβάσει το άρθρο σας εκτεταμένα στο SL Press, κύριε Φούσκα. Λέτε, η εταιρεία Καραντενής προμηθεύει με ηλεκτρική ενέργεια την Γκάνα. Ωραία. Και συνεχίζετε. Στην Ελλάδα, τουρκικοί κολοσσοί κάνουν χρυσές δουλειές. Το συγκρότημα Κότς είναι μεγαλομέτοχος στη Μαρίνα της Μυτιλίνης, στην ιδιαίτερη πατρίδα σας. Το συγκρότημα Ντογούς στον Αστέρα της Βουλιαγμένης. Το τουρκικό ΙΠΕΞ εκτιμά ότι το 22 οι τουρκικές άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα διπλασιάστηκαν 40 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η εταιρεία ΑΚΦΕΝ που δραστηριοποιείται, εδώ είναι τα ωραία, στον αγροτικό τομέα έχει αγοράσει κτήματα στοιχείο έναντι 22 εκατομμυρίων ευρώ το 22, δηλαδή το μοναδικής μυρωδιάς και ομορφιάς και γεύσης μανταρινάκι της Υγείου μπορεί να είναι από την τουρκική εταιρεία. Η εταιρεία Λιμάκ συμμετέχει στην κατασκευή μεγάλου έργου στο αεροδρόμιο της Σάμου. Μεγάλη δραστηριότητα της τουρκικής αστικής τάξης εμφανίζεται επίσης στον τομέα του real estate με αγορά ακινήτων και οικοπαίδων τόσο στην Αττική όσο και σε ελληνικά νησιά. Να βάλω αυτό που μας είχε πει και ο κύριος Σταθακόπουλος στο παρελθόν, που ελέγχει εκ του επαγγέλματός του δημόσιες συμβάσεις, ότι εμφανίζονται πολλοί Τούρκοι υπεργολάβοι τουρκικές εταιρείες σε δημόσια έργα που παίρνουν ευρωπαϊκές εταιρείες. Άρα δίνεται μία εικόνα πολύ γρήγορα, ψηφίδα-ψηφίδα, της οικονομικής ισχύος της γείτονος. Βεβαίως. Και εδώ βρίσκεται και συγκρότηση του τουρκικού συμφέροντος μέσα στην ελληνική πολιτική σκηνή. Έτσι. Και οι συναντήσεις αυτές που γίνονται, που αναφέρατε, του ΕΛΙΑΜΕΠ,
έχουν αυτό το, είναι, έχουν αυτά τα διακυβεύματα. Να δούμε πώς θα ανορθώσουμε την ελληνική οικονομία, να γίνουν και τουρκικές επενδύσεις. Δηλαδή υπάρχει αυτό το... Υπάρχει αυτή, κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι κακό, δεν είναι κακό με την έννοια να το δεις καθαρά οικονομικά. Αλλά το θέμα είναι ότι το τουρκικό συμφέρον δεν συγκροτείται από μερικές επιχειρήσεις οι οποίες διεισδύουν στην ελληνική αγορά. Το τουρκικό συμφέρον συγκροτείται από πλειάδα, παραγόντων, μεταξύ των οποίων υπάρχει και η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης. Mm-hmm. Το τουρκικό συμφέρον υπάρχει η κατοχή των Κυπριακών της Βορείας Κύπρου από τουρκικά στρατεύματα. Το τουρκικό συμφέρον είναι πάρα πολλά πράγματα, δηλαδή είναι τα θέματα όλα αυτά, μια βεντάλια θεμάτων που ξέρετε πολύ καλύτερα ίσως από μένα που έχει ανοίξει η Τουρκία, που ξεκινούν από τη Θράκη, αφορούν τα 6 και 12 μίλια στο Αιγαίο, το FIR Αθηνών, αφορούν την ΑΟΖ, αφορούν ένα σωρό πράγματα. Τι να σας πω, μιλάμε και για τουρκική μειονότητα στα Δωδεκάνησα. Λοιπόν, είναι αυτό το πράγμα που είναι το τουρκικό συμφέρον. Ξέρετε τι έκανα, κύριε, προσπάθησα να κάνω, κύριε Σαχίνη. Προσπάθησα να διαβάσω τη συμφωνία εδώ, το σύντομο κειμενάκι. Ναι, ναι. Ως γκρίζος λύκος. Ως μπαχτσελή. Ως Τούρκος εθνικιστής, να το πω έτσι. Λοιπόν, καταρχήν δεν ξέρουμε. Αυτό είναι μια συμφωνία, βγήκε ένα κείμενο στο δημόσιο και πάλι. Δεν ξέρουμε αν υπάρχουν μυστικά πρωτόκολλα. Δεν το ξέρουμε. Μας το λέει κανένας. Ή αν συζητούνται μυστικά πρωτόκολλα και πώς θα μεθοδευτεί μια συμφωνία γενικότερης ισχύως, που να έχει και νομική ισχύ, ας πούμε, έτσι, να πάνε στο δικαστήριο, στο Αμβούργο ή στη Χάγη. Πάση περιπτώσει, προσπάθησα να διαβάσω τη συμφωνία ως κρίζος λύκος. Τι μας λέει? Να συνεχιστεί ο πολιτικός διάλογος σε θέματα αμοιβαίου συμφέροντος. Ποια είναι αυτά τα θέματα του αμοιβαίου συμφέροντος, δεν μας λένε. Μας μιλάει για θετική ατζέντα. Δηλαδή, ως γκρίζος λύκος δεν θα είχα πρόβλημα να συνεχίσω το διάλογο σε θέματα αμοιβαίου συμφέροντος που μπορεί να είναι η μοιρασιά του Αιγαίου. Έτσι, η θετική ατζέντα που θα επικαιροποιείται, δηλαδή δεν θα αναφέρει μόνο ζητήματα παιδείας και εμπορίου, μπορεί να βάλουν και άλλα πράγματα μέσα στη θετική ατζέντα, τα οποία δεν ξέρουμε, τα οποία πιέζει η Τουρκία, ξέρουμε ότι πιέζει. Ως γκρίζος λύκος δεν θα είχα πρόβλημα. Τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που θα είναι επίσης, λέει, συν μέτρα στο στρατιωτικό τομέα. Ούτε αυτό ως γκρίζος λύκος θα είχα πρόβλημα. Μπορεί να έβαζα ένα πρόβλημα σε επίπεδο καθαρά ρητορικό, δηλαδή ότι να μην φύγει ποτέ η στρατιά από την, από τη Σμύρνη και να πάει πίσω από την Άγκυρα, αλλά έχουμε μάθει και ξέρουμε πολύ καλά ότι ο αποβατικός στόλος της Τουρκίας δεν ανήκει σε αυτή τη στρατιά διοικητικά, έτσι, θα μείνει εκεί. Δηλαδή υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες εκεί, το οποίο ξέρουν οι Γκριζίλικοι. Δεν θα είχα πρόβλημα καθόλου ούτε με αυτό. Να μην σας τα πολυλογώ, ο γκρίζος λύκος δεν έχει πρόβλημα με αυτή τη, ο οποίος συγκυβερνά στην Τουρκία μαζί με τον Ερντογάν, έτσι, με αυτούς κάνουμε συμφωνία, με τους γκρίζους λύκους, έτσι. Λοιπόν, δεν θα έχει πρόβλημα ο γκρίζος λύκος. Και θυμάμαι, έρχεται μου τώρα, έχετε στο μιλάμε το τι είχε πει ένας μεγάλος Ρώσος πολιτικός. Ότι αν ο εχθρός συμφωνεί μαζί σου, ψάξε να βρεις το λάθος σου. Εκεί είναι που πρέπει να... Όση ώρα μου μιλάτε, μου στέλνει ένας συμπατριώτης σας από τη Λέσβο και μάλιστα μέσα από τη χώρα, από τη Μυτίλη, λέει καλημέρα στο πατριωτάκι μου. Θέλω να το ρωτήσω, γιατί δεν ξέρεις, λέει, Βασίλη μου, ποιος Τούρκος επιχειρηματίας έκανε σπίτι 2.500 τετραγωνικά, πού, στον κόλπο της Γέρας στη Λέσβο, με μαρίνα μπροστά στο σπίτι του, και πρώην ιελαιοτριβείο το μετέτρεψε σε σπίτι ιδιοκτησίας πρώην βουλευτή. Δεν το ξέρεις εσύ, λέει, τον επιχειρηματία? Εσάς θέλω να τον ευχαριστήσω. Θέλω να τον ευχαριστήσω, γιατί δεν το ήξερα αυτό. Αυτό όμως αποδεικνύει την ανάλυση μου. Ουσιαστικά την ενισχύει την ανάλυση. Μάλιστα. Είναι ο Κότς, μου λέει εδώ. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως είναι ο Κότς. Ωραία. Στον κόλπο της Γέρας. Τον πάλε ποτέ ναρκοθετημένο κόλπο. Ναι, μάλιστα. Τον κόλπο της Γέρας, τον οποίο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών δεν έχει φροντίσει να κλείσει. Κανένα κόλπο δεν έχει κλείσει. Αλλά πώς θα πάμε στη Χάγη? Είναι κι άλλο ένα ζήτημα αυτό. Για να πάμε στη Χάγη, στο Αμβούργο κτλ., πρέπει να έχουμε κάνει όλη αυτή το homework που λέμε. Τα είπε ο κύριος Ζήνωνος προχθές, ο χαρτογράφος. Τα είπε. Και μάλιστα πρέπει να αναρτηθούν ένα χρόνο.
να τα καταθέσουμε στον ΟΗΕ και μετά από ένα χρόνο θα ισχύουν αυτά και μετά μπορούμε να... Λοιπόν, είμαστε απροετοίμαστοι. Δεν ξέρω αν αυτό γίνεται εσκεμμένα ή όχι. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό έχει, αφορά με τις γραφειοκρατικές σχολείς και με τη δυσκυνησία που έχουμε ως γραφειοκρατικός κρατικός μηχανισμός. Και θέλω να πω ότι δεν είναι άλλα κίνητρα από πίσω ή κάτι άλλο συμβαίνει. Έτσι, δεν θέλω να υποθέσω τέτοια πράγματα. Όμως θέλω να κάνω μία παρατήρηση, η οποία είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική. Κύριε Φουσκά, μισό λεπτό. Ο Πατριώτης σας λέει το εξής. Η ηρωνία είναι ότι ο Κότς πήρε το πρώην ηλεκτροβείο, το μετέτρεψε σε σπίτι με μαρίνα στον κόλπο της Γέρας, 2.500 τετραγωνικά, ιδιοκτησίας πρώην βουλευτή Λέσβου, ο οποίος είναι και βραβευμένος από το Οικουμενικό Πατριαρχείο με οφίτσιο. Καλά πάμε. Θα τον βρω όταν πάω το καλοκαίρι στη Λέσβο και θα μου δώσει και άλλες πληροφορίες. Ελπίζω να σμίξετε. Λοιπόν, πριν μου πείτε, πριν μου πείτε αυτό, άρα μου λέτε ότι εδώ και με, από πλευράς οικονομικής ισχύως, καταρχάς η διαφορά του ΑΕΠ είναι μέρα με τη νύχτα, ό,τι και να λέμε. Και πληθυσμιακά, η Κωνσταντινούπολη μόνο αρκεί. Αυτό τι σημαίνει λοιπόν, ότι σφάξε με αγάμου να γιασώ? Ναι, τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει το εξής. Σημαίνει ότι, και αυτό είναι που θέλω πραγματικά να το κατανοήσει η ελληνική κυβέρνηση, οποιοδήποτε κυβερνά την Ελλάδα, πρέπει να κατανοήσουν το εξής, ότι ουδεμία συμφωνία, κανένα νομικό χαρτί, δικαιακό χαρτί, καμία δικαιακή συμφωνία, όσες αποφάσεις και να πάρουν από το δικαστήριο της Χάγης, όσο και να είναι ευνοϊκές για την Τουρκία και δυσμενείς για την Ελλάδα, ό,τι και να μας αποκόψουν εντελώς και το Καστελόριζο να μην έχει καμία ως, όλα τα πάρα τα παίρνει η Τουρκία. Ξέρετε κάτι, λόγω της οικονομικής ανάπτυξης της Τουρκίας, η οποία είναι πληθωριστική ανάπτυξη, η οποία οι εταιρείες θα ζητάνε συνεχώς έξοδο προς τα έξω, να βγούνε, θα ξεχυλήσει πάνω μας. Όπως έχει ξεχυλήσει και στη Συρία και στο Ιράκ, στο Βόρειο Ιράκ. Το Βόρειο Ιράκ είναι γεμάτο από κατασκευαστικές εταιρείες τουρκικές, το Βόρειο Ιράκ. Η Λιβύη το ίδιο, δηλαδή η Τουρκία είναι η ιμπεριαλιστική χώρα με την κλασική μαρξιστική έννοια του όρου. Αυτό προσπαθώ να πω από τότε που έκανα την έρευνα μαζί με Τούρκους ερευνητές, με βοήθησαν πάρα πολύ, από το βιβλίο μου. Και από εκεί, για τουρκικό συμπερισμό και αποτροπή. Και από εκεί προσπαθώ να δω τι μπορεί να γίνει ώστε να συγκρατηθεί αυτή η εκχύληση ισχύως πάνω μας. Οικονομικής ισχύως και άμα δεν πειθαρχήσουμε, ακόμα και πολιτικής ισχύως και αν θέλετε ακόμα περαιτέρω απειλές με κλιμάκωση και σε στρατιωτικό επίπεδο. Αυτό προσπαθώ να πω, ότι παίζουν λάθος και το ότι η σημαδεμένη τράπουλα είναι αυτά που σας λέω, ότι δεν νομίζω να μην τα καταλαβαίνουν αυτά η κυρία Μπακογιάννη, ο κύριος Γεραπετρίτης. Ξέρω γιατί δεν τα καταλαβαίνουν, γιατί δεν καταλαβαίνουν την ουσία της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, η οποία έχει να κάνει με μεγάλα οικονομικά συμφέροντα του τουρκικού κράτους. Στην περίοδο πάντα με τη Γερμανία φαίνεται υπάρχει αυτός ο συνειρμός, διότι η Τουρκία και η Γερμανία, όπως σας είπα στην προηγούμενη φορά, είναι δεμένες όπως τα δόντια με τα χείλια. Αλλά όμως, γιατί, τι μπορεί να κάνει η ελληνική πλευρά? Εδώ είναι το ζήτημα, στις προτάσεις. Τι μπορεί να κάνει η ελληνική πλευρά ώστε να αποτρέψει αυτό το ξεχύλισμα της Τουρκίας επάνω μας? Δηλαδή, τα νησιά του Αιγαίου, το Ανατολικό Αιγαίο, είναι πάρα πολύ ευάλωτα. Είναι πάρα πολύ ευάλωτα διότι δεν έχουν πληθυσμό, δεν έχουν οικονομία κτλ. Όταν διάβασα τις προάλλες ότι μια γυναίκα από το Καστελόριζο, θυμάμαι, πήγε στο τουρκικό νοσοκομείο. Ναι, ναι. Μιλάμε και για τη Λέσβο. Το νοσοκομείο που έχει η Λέσβο το έκανε ο Βενιζέλος. Υπάρχει νοσοκομείο στη Λέσβο. Ένα νοσοκομείο έχει η Λέσβο. Όλο το νησί ένα νοσοκομείο στην Μυτιλήνη. Και είναι πανάρχιο. Πανάρχιο. Ωραία. Λοιπόν, και μέσα σε όλα αυτά έχουμε κάνει και τη Βαστριά στο κέντρο για την υποδοχή μεταναστών. και δεν πρόκειται η Τουρκία να τηρήσει καμιά συμφωνία. Δεν πρόκειται να τηρήσει. Τη στιγμή που περιγραφόταν η συμφωνία, ξέρετε τι γινόταν στην Κύπρο. Έτσι. Υπήρχαν τα νοτά. Άλλο μεγάλο θέμα. Άλλο μεγάλο θέμα. Η Κύπρος εξαφανίστηκε τελείως. Δεν θέλουν να τηρήσουν. Μάλιστα. Εντελώς. Λοιπόν, άρα δεν πρόκειται και τι να σταματήσει, και το λιμενικό το τουρκικό φτιάχνει Έλληνες ψαράδες συνεχώς. Πάνε να ψαράδουν. Τουρκική η θάλασσα είναι εδώ πέρα.
Έτσι. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω, δεν πρόρεσα ως γκρίζος λύκος να δω κάτι αρνητικό στη συμφωνία αυτή. Ως γκρίζος λύκος σας λέω. Ναι, ναι. Κύριε Φούσκα, μου λέει εδώ κάποιος, μην κουράζετε, λέει, ούτε ο κύριος Φούσκας, ούτε το πατριωτάκι του που μας έστειλε σε όλους αυτή τη φοβερή πληροφορία. Εδώ λέει σε κεντρικό τηλεοπτικό δίκτυο, συμμέτοχος με τζάμπα παραγωγή, είχε μπει Τούρκος. Τι ψάχνετε τώρα, λέει. Εντάξει. Κάποιος εδώ μου λέει, μήπως πρέπει να μάθουμε όλοι από τον ακροατή από τη Λέσβο ποιος είναι ο πρώην βουλευτής που πούλησε το σπίτι που είπατε στην περιοχή εκεί, αν δεν κάνω λάθος. Εγώ έχω υπόψη μου ποιος μπορεί να είναι, αλλά δεν έχω και τη βεβαιότητα. Νομίζω χωρίς να, ότι ο πρώην βουλευτής είναι και πρώην νομάρχης και πρώην βουλευτής. Ο ακροατής μου στέλνει τώρα εδώ, ήταν πρώην νομάρχης και πρώην βουλευτής. Το πρώην ελαιοτριβείο το οποίο μετέτρεψε ο Τούρκος μεγαλοεπιχειρηματίας σε σπίτι με μαρίνα στον κόλπο της Γέρας είναι ιδιοκτησία του άλλοτε βουλευτή και νομάρχη Παύλου Βογιατζή. Μάλιστα. Δεν το ήξερα. Κύριε Φουσκά, θέλω να σας ρωτήσω, αυτό είναι το ένα κεφάλαιο. Πώς αυτό το κεφάλαιο, όπως είπατε κατά τη γνώμη σας, η Τουρκία με την επιστημονική ανάλυση. Δεν παίρνετε εδώ ούτε ότι είστε Έλληνας, ούτε μιλάτε επιστημονικά. Είναι μια κλασική μορφή, λέτε, εκδήλωσης υπεριαλιστικών διαθέσεων, με το κλασικό τύπο. Το ερώτημα λοιπόν, συναρμόνει αυτό με τις εξελίξεις, για παράδειγμα, πώς να το πω, στην περιοχή της Λωρίδας της Γάζας και στην Ουκρανία? Και θέλω λίγο πριν σας αποχαιρετήσω να τα δούμε και τα δύο ζητήματα. Κουμπώνουν. Να τα δούμε. Όταν μιλάει ο Τούρκος πρόεδρος, ο Ερντογάν, αναφέρεται σε αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στη Γάζα, έχει κατά νου 85 εκατομμύρια μουσουλμάνους. Εντάξει, δεν είναι όλοι φανατικοί μουσουλμάνοι, αλλά έχει το ακροατήριό του είναι αυτό. Έτσι. Δεν ξέρω προσωπικά εάν διατηρείται, δεν το ξέρω αυτό, έτσι. Mm-hmm. Μπορώ να κάνω υποθέσεις, αλλά δεν ξέρω αν διατηρείται η αμυντική συμφωνία που είχε γίνει δεκαετία του 50 και αναθεωρήθηκε και ενισχύθηκε τη δεκαετία του 90 μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Αυτό δεν το ξέρω, που ήταν ουσιαστικά μια συμφωνία ενάντια στους Κούρδους και ενάντια στον Ασάντ. Αυτό δεν το γνωρίζω. Εγώ μπορεί να υποθέσω όμως ότι υπάρχουν αυτοί οι διάβλοι επικοινωνίες σε αμυντικό επίπεδο μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Με συγχωρείτε κύριε Φουσκά. Ναι. Ένας ξέρετος οικονομέτρης, ο κύριος Αδαλής, έχει γράψει και δεν έχει διαψευστεί ότι εν μέσω έντασης Τουρκίας-Ισραήλ, για αυτά τώρα, όπως λέτε, μια χαρά συνεχίζεται η εμπορική απόθεση από τα λιμάνια της Τουρκίας στο Ισραήλ, μια χαρά πάνε οι πετρελοαγωγοί από το Τσεϊχάν, αν θυμάμαι, έγραφε κτλ. Δεν είδα να αλλάζει το βάθος. Εξωτερικά, προφανώς έχουν μουρώσει οι Ισραηλινοί στους Τούρκους με αυτά που κάνει και λέει ο Ερντογάν, και προφανώς και ο Ερντογάν, όπως εσείς σωστά είπατε, για να μοχλεύσει αυτό που θεωρεί ακροατήριο, έχει σηκώσει τους τόνους και εμφανίζεται ο εκπρόσωπος όπου της γης Ισλαμιστών. Εντάξει. Αλλά η business. Ναι, πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Δεν διαφωνώ καθόλου με αυτό. Έτσι είναι τα πράγματα. Έχουν περιπέσει την αντίληψή μου παρόμοιες αναλύσεις. Δεν έχουν σταματήσει αυτά τα πράγματα, αλλά δεν ξέρω τι συμβαίνει στον αμυντικό τομέα, το οποίο είναι μυστικό. Υπάρχει μια μυστικότητα. Δεν πάει για προφανείς λόγους. Λοιπόν, όμως να απομονώσουμε λίγο το θέμα. Ποια έννοια. Να το απομονώσουμε, να δούμε ότι αυτό, ο μόνος ενεργός δρόν αυτή τη στιγμή στη Γάζα δεν είναι Χαμάς, είναι το Ισραήλ. Είναι η στρατιωτική μηχανή του Ισραήλ. Αυτό πρέπει να κρίνουμε. Λοιπόν, τι θέλει να καταφέρει το Ισραήλ? Η επίσημη θέση του Ισραήλ είναι ότι θέλει να εξολοθρεύσει τη Χαμάς. Λοιπόν, αυτό μπορεί να ακούγεται ο μέσος δυτικός να το θεωρεί είναι λογικό να το υποστηρίξουμε το Ισραήλ. Λοιπόν, αυτό το Ισραήλ ξέρει πολύ καλά ότι η εξολόθρευση της Χαμάς δεν είναι δυνατή. Δεν είναι δυνατή. Όχι μόνο γιατί οι άνθρωποι αυτοί κινούνται μέσα σε ένα
πολύ δύσκολο περιβάλλον και είναι δύσκολο να εντοπιστούν από το Ισραήλ. Δεν είναι αυτό, η Χαμάς δεν είναι αυτό μέσα στα τούλεν, η Χαμάς να τους φιλοθρέψουμε. Η Χαμάς είναι brand, έτσι, είναι ιδεολογικό brand, είναι ιδεολογία. Χαμάς υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, οι Χαμάς υπάρχουν στη Δυτική Όχθη. Δεν εξολοθρεύεται η Χαμάς. Έχουν μεγάλη πολιτική γύρωση, ιδεολογική γύρωση μέσα στην κοινωνία της Γάζας και μέσα στη Δυτική Όχθη. Δεν εξολοθρεύονται οι Χαμάς. Ποιος είναι ο πραγματικός στόχος του Ισραήλ? Εδώ σας το λέω. Ο πραγματικός στόχος του Ισραήλ, κατά τη γνώμη μου, κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι η εθνοκάθαρση. Η εθνοκάθαρση σιγά σιγά με ένα πόλεμο διαρκείας. Δεν βλέπω αυτός ο πόλεμος να τελειώνει γρήγορα στην περιοχή, στη Γάζα, δεν βλέπω. Σιγά σιγά να ξεσπιτώσουν τους Παλαιστίνιους, να τους διώξουν έξω από τη Γάζα. Το ίδιο θα γίνει σιγά σιγά να με οποιαδήποτε αφορμή και να δώσουν οι Παλαιστίνοι, αφορμή με την έννοια της αντίστασης, έτσι, να φύγουν και αυτοί από τη Δυτική Όχθη. Διότι το σιωνιστικό, η σιωνιστική πολιτική είναι μεγάλο Ισραήλ από τον Ιορδάνη ποταμό μέχρι τις ακτές της Μεσογείου. Άρα λέτε ότι αυτές οι αντιλήψεις κοινωνικο-οικονομικο-πολιτικά έχουν πια επικρατήσει στο εσωτερικό του Ισραήλ, γιατί το Ισραήλ είχε και κόσμο, να το πούμε, έχει και κόσμο που μιλάει με άλλη λογική, σε μια θετική κατεύθυνση. Λέτε ότι αυτές πια είναι πλειοψηφικό ρεύμα. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν διαιρέσεις μεγάλες μέσα στο Ισραήλ, ειδικά ο εβραϊκός κόσμος της Διασποράς, οι φίλοι μου Εβραίοι εδώ είναι πολύ φιλοπαλαιστίνοι, αλλά μέσα στο Ισραήλ αυτή τη στιγμή η ηγετική μερίδα, ο οποίος Νετανιάχου, προσέξτε να δείτε, δεν ξέρω αυτό αν σας έπεσε στην αντίληψη, ο οποίος Νετανιάχου μπλοκάρει την έρευνα για το ποιος φταίει για την 7 Οκτωβρίου. Πώς το κατάφεραν αυτό, γιατί ταπεινώθηκε το Ισραήλ με αυτή την ενέργεια της Χαμάς. Την μπλοκάρει. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα πραγματική έρευνα για το τι έγινε, ποιος ευθύνεται για το αυτό που έκαναν, που κατάφεραν να κάνουν οι Παλαιστίνοι με ουσιαστικά μηδαμινά μέσα, έτσι, τεχνικά κτλ. Το Ισραήλ έχει στην περίμετρο εκεί όλη τη Γάζα, πώς το λένε στα ελληνικά, μπορούν να πάρουν από το έδαφος, έχουν detector στο έδαφος για να πάρουν όποιος περπατάει τον βλέπουν. Καταλαβαίνετε, πώς έγινε αυτό το πράγμα, πώς το κατάφεραν αυτό το πράγμα. Το Ισραήλ έχει το καλύτερο intelligence στον κόσμο και την καλύτερη τεχνική κατάρτιση. Ο Νετανιάχου τον μπλοκάρει αυτό. Μου αρκεί η προσέγγιση που κάνετε. Έχετε δίκιο. Σιγά τώρα, εντάξει, το πρόσχημα είναι η στάση της Χαμάς σε 7 Οκτωβρίου. Το πρόσχημα είναι. Εδώ το Newsweek τα έγραψε προχθές ότι αμερικανική διοίκηση και ισραηλινή διοίκηση γνώριζαν και σκοπίμως άφηνα να χρηματοδοτείται η Χαμάς τόσα χρόνια ως αντίβαρο. Ας μην πάω εκεί. Ναι. Είναι προφανές. Θέλω να πάμε και στο άλλο κεφάλαιο, γιατί θα βγούμε εκτός χρόνου. Και είναι η Ουκρανία. Διότι είναι μια νέα σελίδα. Ο Ζελένσκι δεν πήρε τα 50 δις. Θα τα δουν από το Γενάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η επίσκεψη που έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν φαίνεται να έχει, για την ώρα τουλάχιστον, τον νέο πακτολό χρημάτων. Στο πεδίο τα πράγματα δείχνουν να υπάρχουν και εσωτερικές έρηδες. Όλα αυτά όχι σε κενό για μας, γιατί εμείς έχουμε διαλέξει τη λεγόμενη σωστή πλευρά της ιστορίας, έχοντας διακόψει κάθε είδους διπλωματικές σχέσεις. Και προχθές είχαμε εδώ έναν άνθρωπο που πήγε στην Ουκρανία και πήγε στην περιοχή των Ελλήνων ομογενών, όπου έχουν εγκαταληφθεί στην τύχη τους από το ελληνικό κράτος, και μας είπε μερικά πράγματα ο Λεωνίδας Βατικιώτης. Όμως θέλω να σας ρωτήσω, στην Ουκρανία, το διαβάζω λάθος αν πω ότι έχουν κερδίσει οι Αμερικανοί, έχουν κερδίσει οι Ρώσοι και έχουν χάσει κατά κράτος οι Ευρωπαίοι? Είναι λάθος? Και σας ρωτώ επιστημονικά. Καθόλου λάθος. Καθόλου λάθος. Στη ρωσική οικονομία το ΑΕΠ κυλάει με ρυθμούς 5,5% το χρόνο. Η ανεργία στη Ρωσία αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι στο 3%. Έτσι, πόσο έχουμε εμείς ανεργία και πόσο έχει η Ρωσία. Η κεντρική τράπεζα ανέβασε τα επιτόκια γύρω στο 15% για να στηρίξει το ρούβλι.
και να ότι θα σέψει κατά κάποιο τρόπο το πληθωρισμό, ο οποίος είναι στο 7%. Τα δεδομένα στην Ουκρανία είναι απογοητευτικά. Η επίσημη ενεργία είναι στο 24%. Το 50% των Ουκρανικών επιχειρήσεων είναι ουσιαστικά εκτός λειτουργίας. Σας λέω στοιχεία τα οποία πήρα από το εργοδοτικό συνδικάτο της Ουκρανίας. Έτσι, η βιομηχανία τσαλιού στην Ουκρανία έχει ουσιαστικά διαλυθεί. Παρόλο που υπάρχει μεγάλη στήριξη της Δύσης και δεν την επέτρεψε να βουλιάσει, αλλά το χρέος το εξωτερικό της Ουκρανίας με όλα τα δάνεια αυτά, καταρχήν έχει κάνει πάυση πληρωμών. Έχει σταματήσει να πληρώνει το δόνο του η Ουκρανία. Δηλαδή, να φύγουμε λίγο από εκεί, από την οικονομία, και να σας πω ότι η Ουκρανία ουσιαστικά, παρόλη τη βοήθεια που παίρνει την οικονομική και την αμυντική και από εμάς, που έχουμε αφήσει τα νησιά μας, έτσι, αδειάσαμε τα νησιά και τα δώσαμε τα όπλα, τα ανατολικής προελεύσεως στην Ανατολικής Γερμανίας ήταν τα όπλα μας, τα πτώσαμε στην Ουκρανία. Λοιπόν, η Ουκρανία ουσιαστικά η αντεπίθεση της έχει αποτύχει, τα διαβάζετε αυτά καθημερινά, η Ρωσία κερδίζει. Έτσι, ο Πούτιν σε μια μεγάλη συνέντευξη που έκανε, πολύ ωραία συνέντευξη, είπε ότι οι στρατηγικοί στόχοι της Ρωσίας παραμένουν οι ίδιοι από τότε που ξεκίνησε, δηλαδή η αποναζιστικοποίηση της Ουκρανίας και η ουδετερότητά της, να μην γίνει δηλαδή μέλος του ΝΑΤΟ. Η χρηματοδότηση, το Κογκρέσο, το Αμερικανική Γερουσία συζητάει να σταματήσει την βοήθεια στην Ουκρανία, οπότε καταλαβαίνετε ότι εκεί θα υπάρξει μια λύση η οποία θα είναι ρωσική, και ταυτόχρονα κανεί δεν ενοχλούνται καθόλου, διότι έχουν καταφέρει αυτό που συζητήσαμε για την προηγούμενη φορά, έχουν καταφέρει αυτό που ήθελαν. Έχουν καταφέρει να αποκόψουν τη Ρωσία ως το βασικό τροφοδότη υδρογοναθράκων στην Ευρώπη, δηλαδή η απεξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικά της Γερμανίας από τη Ρωσία έχει σταματήσει, από το φθηνό ρωσικό αέριο και πετρέλαιο έχει σταματήσει. Κάναν την Ευρώπη εξαρτημένη πάνω στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και άρα, έτσι όπως το είπατε στην αρχή, η Αμερική έχει κερδίσει, η Ρωσία έχει κερδίσει, η Ευρώπη και ο Ουκρανικός λαός έχουν χάσει, και μαζί έχουν χάσει και εμείς, γιατί η Ρωσία δεν πολεμάει την Ουκρανία εκεί, πολεμάει το ΝΑΤΟ. Έτσι, πολεμάει το ΝΑΤΟ. Είναι πολύ σωστή αυτή. Αυτή η ήττα του ευρωπαϊκού χώρου για την Ουκρανία είναι εντυπωσιακό, ότι ήσασταν έτοιμος να μας δώσετε και στοιχεία για την οικονομία. Δεν τα πολύ ακούω αυτά. Στην Ευρώπη, το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της ήττας θα το εντοπίζατε με όρους και οικονομίας στην διαφαινόμενη αποβιομηχάνηση, όχι επιβράβευση του ρυθμού ανάπτυξης, αποβιομηχάνηση χωρών όπως η Γερμανίας, το λαχάνιασμα της Αγγλίας, τη δυσμιμία πολιτικά που εκφράζεται και κοινωνικά στη Γαλλία. Θεωρείτε ότι παίζουν ρόλο οι εξελίξεις στην Ουκρανία σε αυτά, με τα ενεργειακά κυρίως? Ναι, βεβαίως. Ίσως ακόμα είναι πολύ νωρίς τα στάδια. Κοιτάξτε, ως ερευνητής, οποιουσδήποτε ερευνητής, η δουλειά του, αν είναι καλός ερευνητής, βλέπει τις τάσεις μόλις αρχίσουν να εμφανίζονται. Αυτό προσπάθησα να κάνω. Είδα τις τάσεις. Οι τάσεις είναι ίσως σαν ένα μεγάλο δεύτερο κύμα από βιομηχανοποίησης. Ένα μεγάλο κύμα από βιομηχανοποίησης έλαβε χώρα δεκαετία του 80 σε όλη την Ευρώπη. Που αρχίζει η μεγάλη εποχή της επιχειριαρχίας του χρηματιστηριακού κεφαλαίου με τις υπηρεσίες κτλ. Ίσως υπάρχει ένα δεύτερο κύμα τώρα. Δεν μπορώ να το προβλέψω αυτό με ακρίβεια. Υπάρχουν τάσεις φυγής μεγάλων βιομηχανικών μονάδων από την Ευρώπη και ειδικά από τη Γερμανία, που παραμένει η μεγαλύτερη ισχυρή βιομηχανική δύναμη στην Ευρώπη, μπρος στην Αμερική και μπρος στην Κίνα. Στην Ασία γενικότερα, στη Νοτιοανατολική Ασία. Αυτές οι τάσεις βλέπουν. Τώρα, να μου πείτε, το ερώτημα είναι αντιστρέψιμες? Μπορώ να σας πω ότι είναι αντιστρέψιμες. Μπορώ να σας πω ότι και δεν είναι. Εξαρτάται. Πρέπει να περιμένουμε να δούμε. Πάντως οι τάσεις αυτές υπάρχουν. Όταν η είναι ο μεγαλύτερος χημικός κολοσσός στον κόσμο. Σωστό. Στον κόσμο, όχι μόνο στην Ευρώπη, στον κόσμο. Έχει ουσιαστικά φύγει από τη Γερμανία. Έχει πάει στην Κίνα.
έτσι, αυτοκινητοβιομηχανίες μεγάλες επίσης φεύγουν από τη Γερμανία και πάνε στην Αμερική, διότι η Αμερική προστατεύει, δίνει χρήμα σε αυτές τις επιχειρήσεις να πάνε εκεί πέρα. Έχει νομοθεσία, νέα η Αμερική. Με στόχο να την αντιμετώπιση της Κίνας, η Αμερική έχει κάνει πολλά, έχει πάει πάρα πολλά προστατευτικά μέτρα και μάλιστα ενάντια στη νομοθεσία που έχει ίδια ψηφίσει του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Mm-hmm. Έχει παραβεί τα πάντα η Αμερική. Είναι ο μεγάλος παραβάν που έκανε όλες τις παρανομίες. Και κανένας δεν μπορεί να τις σταματήσει. Γιατί είναι παγκόσμια στρατιωτική δύναμη και ακόμα έχει τα πρωτεία στον οικονομικό τομέα. Φέτοτε τώρα αυτό στο μικρό επίπεδο στα ελληνοτουρκικά και καταλαβαίνετε ότι η Αμερική είναι η Τουρκία στα δικά μας και εμείς είμαστε κάπου έτσι στη μικρή Ευρωπαϊκή Ένωση που μικρύνεται, που μικραίνει. Κύριε Φούσκα, αυτή είναι η εικόνα. Και θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί ανοίξατε ένα παράθυρο, βλέπω εδώ σχόλια, να βγάζεις πιο συχνά τον κύριο Φούσκα, θα τα διαβάσω. Καλό είναι να τα ακούνε οι καλεσμένοι. Πιο συχνά τον κύριο Φούσκα. Όταν έχω καινούργια έρευνα μόνο, κύριε, θα χρειάζεται μία έρευνα. Μου λέει εδώ πέρα η φίλη Ματούλα να σας ρωτήσω αν μπορείτε σε μία πρόταση. Κύριε Φούσκα, λέει, εκτιμάτε ότι με όσα συμβαίνουν στο επίπεδο της οικονομίας, ενέργειας, πολέμου, Ουκρανία, που συνηθίσαμε τη βία στη Μέση Ανατολή και αλλαχού, μήπως μας προετοιμάζουν για κάτι μεγαλύτερο, μία σύγκρουση με τοπική Ηνωμένων Πολιτειών και Κινάς? Διότι, λέει, μιας και μιλάει για οικονομικά στοιχεία ο κύριος Φούσκας, ο κύριος Μπάιντεν ζητά ένα τρελό προϋπολογισμό αμυντικών δαπανών, όμοιος του δεν υπάρχει. Μήπως ετοιμάζονται για κάτι μεγαλύτερο? Η Αμερική, βεβαίως, ένα πράγμα που αφήσαμε απ' έξω είναι ότι σε όλη αυτή την κρίση που υπάρχει και στη Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Ευρώπη και στην Ευρώπη γενικότερα, ΝΑΤΟ, Ρωσίας και τα λοιπά, έχουμε αφήσει έξω την Κίνα. Η Κίνα είναι ο μεγάλος οικονομικός αντίπαλος της Αμερικής. Δεν νομίζω να μπορεί η Αμερική να συγκρατήσει οικονομικά την Κίνα, δηλαδή και την Ανατολική Ασία γενικότερα. Άρα η Κίνα σε κάποια στιγμή θα υπερκεράσει οικονομικά την οικονομική δυναμική της Αμερικής, ό,τι και να κάνει η Αμερική θα την υπερκεράσει. Άρα το μόνο πράγμα που μένει στην Αμερική είναι η δυνατότητα που έχει μέσα από το δολάριο να κυριαρχήσει στις παγκόσμιες αγορές και να αυτοχρηματοδοτεί μια αμυντική βιομηχανία με βάση την κυριαρχία που έχει στο δολάριο στις παγκόσμιες αγορές, να την αυτοχρηματοδοτεί και να είναι πάντα η ισχυρότερη από πλευρά στρατιωτικής ισχύως. Αυτό είναι το μεγάλο ατού της Αμερικής, η στρατιωτική ισχύ. Γι' αυτό και δεν θα σταματήσει ποτέ να ενισχύεται. Και η Κίνα θα παραμένει εκεί πέρα υποδέστερη στο μεσοπρόθεσμο μέλλον. Θα είναι υποδέστερη της Αμερικής σε ό,τι αφορά αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η απάντησή μου, η οποία ήταν πάλι μια πρόβλεψη που φεύγω να κάνω προβλέψεις. Κύριε Φούσκα, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτό το από το μικρό στο μεσαίο, στο μεγάλο παράθυρο και ξανά στο μικρό, γιατί αν κρίνω εδώ από τους ακροατές, δώσατε τροφή για πολλή συζήτηση. Θα χαρώ κάποια στιγμή σας φιλοξενήσουμε στο Ηράκλειο, σας το έχω ξαναπεί, σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Εγώ χαίρομαι και κρατώ ότι ένας ελληνικής καταγωγής επιστήμονας εκεί στο Λονδίνο προσπαθεί με ψυχρό επιστημονικό τρόπο να προσεγγίσει, παρότι ξέρω ότι έχει βαθύ συνέστημα και ιδίως για την ιδιαίτερη πατρίδα του. Θέλω να τον ευχαριστήσω πολύ, κύριε Φούσκα, καλημέρα. Βασίλης ένας, Βασίλης ο άλλος, έμπλεξα τα επίθετα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά.